Εσύ τη τηλεόραση τι βλέπεις με ευχαρίστηση? Τα πρωινά ομολογώ ότι τα βλέπω με στεναχώρια και με θλίψη, δηλαδή, και με νεύρα. Δηλαδή, εντάξει, είναι πολύ λίγες φορές. Πρέπει γιατί, να τα βλέπεις όμως. Γιατί τώρα όχι τόσο πολύ, ναι, να λέμε και την αλήθεια. Ναι. Έτσι, όταν είσαι, έχεις περάσει πια στη σύνταξη και είσαι... Ναι. Εντάξει, δεν έχεις μια τρομερή καθημερινή τριβή όπως mm-hmm. τα παλιά χρόνια. Έχεις και μια ελευθερία πια, ναι, να πεις, το βλέπω ένα τέταρτο και μετά, οκ, okay, το κατάλαβα. Ναι. Το κατάλαβα πώς θα πάει. Θα δω τηλεόραση από τις ειδήσεις και μετά. Δηλαδή, ξεκινώντας οι ειδήσεις... Εννοείς το μεσημέρι, το βράδυ? Όχι, ενώ το βράδυ. Το βράδυ, ναι. Να. Α, ούτε μας λέει. Με ελευθερία. Δεν πειράζει. Είχα μια ελπίδα ότι θα την έβλεπες από το μεσημέρι. Το να βλέπεις με την ελευθερία. Με την ελευθερία. Όχι με τα βαρύδια του τηλεκριτικού. Να τη βλέπεις σαν τηλεθεάτρια. Μπορεί το έχεις κατακτήσει αυτό. Είναι... Και μετά, ξέρεις, να αφήσεις απ' έξω, ρε παιδί μου, το κομμάτι αυτό. Το κατακτάς. Το κατακτάς και ησυχάζεις. Και ησυχάζεις και η ψυχούλα σου και... Το διαπαθιέμαι που ήρθε αυτή η ώρα. Ναι. Μήπως ο κόσμος δεν τα παίρνει πολύ σοβαρά όλα αυτά? Αν θυμάσαι, παλιά, και Νάνση, παλιά λέγανε, ας πούμε, οι εχθροί μας, αυτοί που διάβαζαν τις εφημερίδες το πρωί. Έλα, μπορεί, τι κάνουν, κάνονται σε ένα καναπέ, σε ένα γραφείο και βλέπουν. Και σχολιάζουν. Και σχολιάζονται. Παιδιά, δεν ήταν έτσι. Δηλαδή, το να πρέπει να δεις αυτό που εσύ δεν θα το δεις, γιατί το θεωρείς σκουπίδι εντός εισαγωγικών. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Με το ζόρι δηλαδή. Δεν είναι εύκολο κάτι να δεις. Δεκάδες, εκατοντάδες εκπομπές. Γιατί πρέπει να το γράψεις. Μήπως υπάρχει περίπτωση να δώσαμε στην τηλεόραση και στις εκπομπές μεγαλύτερη βαρύτητα από αυτή που έχουν? Δηλαδή εμείς που ανήκουμε, ας πούμε, σε όλοι. Και τηλεκριτική και κριτική και οι άνθρωποι. Ότι η τηλεόραση αυτό θέλει, αυτοαναφορικότητα. Και ο κόσμος απλώς να το βλέπει κλείνοντάς το, να κλείνουν όλα. Να μην το φέρνει μαζί του, αυτός να μην το παραζεί. Ένας μικρόκοσμος, Θανάση. Μήπως είμαστε και εμείς αυτό μέρος του μικρόκοσμου και σχολιάζουμε, εννοώ. Ακριβώς, και είμαστε ο μέσα. Ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται. Και φυσικά δεν ενδιαφέρεται. Ποιος κάνει, το ξεχνάει. Ο κόσμος έχει πάρα πολύ σοβαρότερα προβλήματα, καλά, παιδιά. Ναι. Δηλαδή, τι να τον νιάξει τώρα τον κόσμο, αν είναι καινούριο, ας πούμε, θα μιλήσει, διάβαζα σήμερα, ότι είδε τη Δανάη την Πάρκα και δεν τη χαιρέτησε. Δεν τη δηλαδή. Τι να πω, δεν θέλω. Την έβλεπε, δεν έτσι, δεν θέλω να πω τώρα κάτι. Α, τέλος. Έτσι που το διάβασα, δεν την είδε. Δεν την είδε. Ήταν σε δύο μέρες όμως, κατάλαβα, αλλά δεν την είδε. Αν την έβλεπε, ίσως και να μην τη χαιρετούσε. Ναι. Okay. Δηλαδή, όταν ο άλλος έχει να πληρώσει τον νίκη, έχει το ψωμί, δεν ξέρει πώς θα του έρθει, ξέρω. Είναι το ευχάριστο διάλειμμα. Μπορεί να είναι ευχάριστο διάλειμμα. Μπορεί να είναι το ευχάριστο διάλειμμα. Να λες, δεν πειράζει, έχω όλα αυτά. Ασχοληθώ και με τα προβλήματα των άλλων. Ναι, τα οποία μπορεί να είναι. Μπορεί υπάρχουν. Να... Κοίταξε, για να έχουν και αυτή την τηλεθέαση που έχουν. Ναι. Γιατί αν και έχει μειωθεί πολύ ο κόσμος. Ναι, αλλά. Ναι, άμα τα προσθέσεις όμως όλα μαζί. Ναι. Καλά, είναι ένα μεγάλο ποσοστό. Σίγουρα, αλλά δεν ισχύει αυτό.